Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος της Επιτροπής για τα Βιβλία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, με στόχο να περιοριστεί η αποστήθηση, είναι αυτό που έχω κρατήσει εγώ από τα χθεσινές εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις για τις αλλαγές στα βιβλία της ιστορίας, και νομίζω ότι αυτό, αν επιτευχθεί και αν εμπλουτιστεί έτσι η μάθηση στο τι έχει συμβεί και να καταλαβαίνουν τα παιδιά με μια σειρά, θα είναι πολύ ουσιαστικό. Έχετε πολύ δίκιο. Ο πρώτος στόχος είναι να κάνουμε το μάθημα ελκυστικό για τα παιδιά. Γιατί, όπως σωστά παρατηρήσατε στην εισαγωγή σας, τα παιδιά βαριούνται αυτό το μάθημα, δεν καταλαβαίνουν καν γιατί διδάσκεται. Είναι η μέθοδο της διδασκαλίας τελείως λάθος. Άρα ο πρώτος στόχος αυτών των προγραμμάτων σπουδών που χθες παρουσιάσαμε στο Υπουργείο Παιδείας, παραδώσαμε δηλαδή στον Υπουργό, έχουν ως στόχο, ο πρώτος στόχος είναι ακριβώς να καταπολεμηθεί η αποστήθηση και να διδάσκεται πια η ιστορία με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που νομίζουμε ότι είναι ιστορία, δηλαδή ότι πρέπει να έχει καλή μνήμη, να θυμάσαι κάποια ονόματα και κάποιες ημερομηνίες, είναι ότι πρέπει αντίθετα να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη. Είναι προγράμματα συνολικά, ξεκινάνε από την τρίτη δημοτικού και φτάνουν, όπως είπατε, μέχρι και την πρώτη λυκείου. Υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία πίσω από αυτά τα προγράμματα. Είμαστε μια επιτροπή που δούλευε από το Γενάρη του 2017, 6 πανεπιστημιακοί μαζί με 15 εκπαιδευτικούς, και νομίζουμε ότι η Ελλάδα επιτέλους χρειάζεται κάποια τέτοια προγράμματα ιστορίας. Ερώτησε, γιατί το σημαντικό είναι ερωτήσεις, ότι για πρώτη φορά δεν ακούμε ότι έρχονται αλλαγές στο μάθημα από την τρίτη λυκείου. Ξεκινάει από το δημοτικό, που είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί συνήθως η ένσταση όλων μας είναι ότι γίνονται αλλαγές, αλλά γίνονται στο λύκειο. Εδώ ξεκινάει από πολύ νωρίς. Αλλάζουν πλήρως τα βιβλία, ολοκληρωτικά το περιεχόμενό τους και η σειρά με την οποία τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία, ή αλλάζει και ο τρόπος που θα μπαίνουν σε αυτό το μάθημα? Γιατί παλιότερα λέγαμε ότι τα Ελληνόπουλα πρέπει να μαθαίνουν παπαγαλία την ιστορία, ενώ βλέπουμε στο εξωτερικό παιδιά να μαθαίνουν 5 πράγματα, αλλά κυρίως να κάνουν εργασίες, να πηγαίνουν εκδρομές, να μαθαίνουν πράγματα, να τα συνδυάζουν και στην ουσία έχουν τις πληροφορίες και ξέρουν να τις χρησιμοποιούν. Ναι. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτό που χθες παρουσιάσαμε δεν είναι νέα σχολικά εγχειρίδια. Είναι νέα προγράμματα σπουδών. Και πρέπει κανείς να ξεκινήσει από το Α. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από το Ω, ούτε από το Ψ. Σημαίνει αυτό ότι με βάση δεν το βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Συνήθως ξεκινάμε μετά το Ω εμείς. Κοιτάξτε, αυτές οι αλλαγές, όπως κάθε μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, θέλει υπομονή και θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εμείς είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε αμέσως αυτό που είπα, τι γίνεται στην τρίτη ηλικίου, πώς εξετάζουν τα παιδιά. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί η διδασκαλία της ιστορίας, όπως και των υπόλοιπων μαθημάτων, να στηρίζεται σε εξετάσεις. Έχουμε ένα σύστημα που έχει μία λατρεία για τις εξετάσεις. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι η ιστορία, το μάθημα της ιστορίας, πρέπει να είναι ένα εργαστήριο. Αυτό θέλουμε να φτιάξουμε, δηλαδή κάθε τάξη να είναι ένα εργαστήριο ιστορίας. Δηλαδή, σε αυτά τα προγράμματα έχουμε προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς, για δραστηριότητες. Να σας δώσω ένα παιχνίδια ρόλων. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Είσαι μέλος της φιλικής εταιρείας, σκέψου, λέμε στο παιδί, ότι είσαι μέλος της φιλικής εταιρείας και θέλεις να στρατολογήσεις έναν συγγενή σου. Γράψε το ένα γράμμα γιατί πρέπει να γίνει μέλος της φιλικής εταιρείας. Δίνω λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Επανέρχομαι λοιπόν ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Με βάση αυτά τα προγράμματα σπουδών θα συνταχθούν νέα σχολικά εγχειρίδια, που σημαίνει πράγματι ότι θα αλλάξουν όλα τα σχολικά εγχειρίδια, και με βάση αυτό επίσης θα γίνει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα αλλάξει και η ύλη. Βεβαίως, η ύλη αλλάζει. Προσθέθηκαν πράγματα δηλαδή, αυτό εννοούμε. Ή αφαιρέθηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, πάλι εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Η ύλη δεν είναι αν θα έχει μέσα τον Κολοκοτρώνη ή τον Καραϊσκάκη. Η ύλη είναι ότι καλύπτουμε πράγματι όλη την περίοδο της ζωής, από την προϊστορία μέχρι το σήμερα, σταματάμε το 2018 αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν τα πάντα μέσα, δεν υπάρχει κάποια ιστορική περίοδος η οποία να αφαιρείται. Ενώ μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Κεφάλαια, κατά την άποψή σας. Υπήρχαν, αλλά δεν διδάσκονταν. Και εκεί θέλω να έρθω. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος. Εμείς επενδύουμε στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Να παίρνει πρωτοβουλία, γιατί ο εκπαιδευτικός, όταν πρέπει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα με στόχο τις εξετάσεις, νιώθει δεσμευμένος. Ενώ εάν επιμορφωθεί, δηλαδή
για να το πω αλλιώς, δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά είναι γιατί διδάσκεις και πώς το διδάσκεις. Ξέρετε τώρα, κυρία Κουλούρη, έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι επιχειρείται να αλλάξει και το περιεχόμενο και να γίνει ενδεχομένως ένα ξαναδιάβασμα της ιστορίας. Το περιεχόμενο, όπως σας είπα, δεν μπορεί να αλλάξει. Από την προϊστορία μέχρι σήμερα είναι μία. Και μάλιστα έχουμε μία εναλλαγή του σπυροειδούς σχήματος, δηλαδή στις. Μέχρι την έκτη δημοτικού καλύπτεται όλο το φάσμα της ιστορικής εξέλιξης και ξαναξεκινάμε από την πρώτη γυμνασίου, ολοκληρώνοντας την πρώτη ηλικίου. Θα μας εξηγήσει αυτό. Ναι. Μέχρι την έκτη δημοτικού έχει φτάσει το 18 η ιστορία. Μάλιστα. Ξεκινώντας από τη μυθολογία. Ναι, ξεκινώντας από τη μυθολογία, από την τρίτη δημοτικού. Μέχρι ακριβώς. Την έκτη δημοτικού φτάνουμε από τη μυθολογία στο 2018. Ακριβώς. Θα προλάβουν. Άλλο λέει, θα προλάβουν να διδαχτούν ή θα είναι σε ένα εγχειρίδιο το 2018 και στην έκτη δημοτικού ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός θα έχουν σταματήσει στο 1920. Έχετε πολύ δίκιο να το ρωτάτε, γιατί ξεκινάμε με βάση. Ρωτάμε γιατί ήμασταν και εμείς μαθητές και δεν είχαμε φτάσει ποτέ εκεί πέρα. Ποτέ όμως. Ναι. Τη σύγχρονη ιστορία δεν την είχαμε πιάσει ποτέ. Σχεδόν ούτε στο πανεπιστήμιο δεν την πιάσαμε. Και, και φτάσαμε στο πανεπιστήμιο για να μάθουμε ιστορικά γεγονότα που πρέπει να είχαμε μάθει από το γυμνάσιο. Πολύ σωστά λέτε. Λοιπόν, το παν είναι η επιλογή. Δεν μπορείς να έχεις μία γεγονοτοκεντρική διδασκαλία. Αυτό προσπάθησα να πω. Προφανώς ένα βιβλίο 100 σελίδων δεν μπορεί να καλύψει όλα τα γεγονότα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να καταλάβει το παιδί στη μακρά διάρκεια πώς εξελίσσονται τα φαινόμενα. Τι σημαίνει δηλαδή Γαλλική Επανάσταση και πώς φτάνει έναν αιώνα μετά. Τι σημαίνει βιομηχανική επανάσταση και πώς φτάνει. Όχι να μάθεις και για την κάθε λεπτομέρεια. Είναι ωραίο αυτό που λέτε και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πολύ σημαντικό ένα μάθημα να είναι ελκυστικό και να μην γίνονται και πασαλήματα, αλλά να μαθαίνεις πώς θα μπαίνεις εσύ σε βάθος. Αλλά επειδή και η καιρή είναι πονηρή, εγώ θα το ρωτήσω. Μπορεί κάποιος που ακούει τώρα να λέει: λες να μας φτιάχνουν νέα βιβλία ιστορίας για να εξαφανίσουμε το Μέγα Αλέξανδρο, να το πούμε και το θέμα με τα Σκόπια, για να έρθει ο Ζάεφ να μας ελέγξει τα βιβλία. Σε αυτό ο κόσμος μπορεί να θέλει μια απάντηση και να προλάβουμε το ερώτημά του. Να σας καθησυχάσω, ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μέσα. Υπάρχει όμως και μια άλλη επιτροπή σχετικά με τα βιβλία, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα χθες ήταν σε ρεπορτάζ της. Για τα βιβλία σε σχέση με το που αναφέρει. Εμείς είμαστε. Εσείς είσαστε. Ναι, είναι ο κύριος Μπόλερης επικεφαλής αυτό. Όχι, Βόγλης. Βόγλης, ο κύριος Όχι Βόγλης. Ο κύριος Βόγλης. Υπάρχει και μια άλλη επιτροπή για τις αλλαγές για τα βιβλία. Θα κάνουν αλλαγές στα Σκόπια, αλλά και επιθεώρηση στα βιβλία. Μιλάτε για άλλο πράγμα. Ναι. Για το, επειδή το ανέφερε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Για τον αριθμό. Ναι, για τον αριθμό. Αυτό λέω. Μα λέω ότι είναι άλλη επιτροπή επειδή το ανέφερε ο Κώστας. Το ανέφερε γιατί έχει να κάνει με το ίδιο πράγμα. Το ανέφερε ο Κώστας. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι η ίδια επιτροπή. Ναι, όχι. Πρέπει όμως να το διευκρινίσουμε πράγματι για να μην υπάρχει σύγχυση. Δεν έχει καμία σχέση. Εμείς δουλέψαμε, όπως σας είπα, το Γενάρη του 2017, ανεξάρτητα από άλλες χώρες, ως ιστορικοί, είμαστε όλοι πανεπιστημιακοί εξειδικευμένοι στη διδακτική της ιστορίας, σε διάφορες περιόδους της ιστορίας, και δεν έχει να κάνει καθόλου με το τι γίνεται στην Τουρκία, στην Αλβανία ή στα Σκόπια. Υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας επιτροπές διμερείς, που έχουν γίνει και με την Τουρκία στο παρελθόν και με την Αλβανία και με τα Σκόπια, που είναι επιτροπές άλλες, δεν έχουμε εμείς καμία ανάμειξη, που διαβάζουν τα βιβλία που υπάρχουν τώρα. Δεν έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Το πρόγραμμα σπουδών αλλάζει το 19. Τα εγχειρίδια από πότε θα αρχίσουν να αντικαθίσουν, γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι μια δεύτερη φάση. Έφυγε, ήθελα να κάνω και άλλη ερώτηση πάνω στο ίδιο θέμα. Αυτό είναι. Εσείς είστε μια επιτροπή που έχετε βάλει. Να το πάμε εδώ που ήταν. Που έχετε βάλει κανονικά το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος είναι στα βιβλία της ιστορίας. Υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να αλλάξει ιστορία, δεν γίνεται να αλλάξει ιστορία, να μην υπάρχει μέχρι να αλλάξει ιστορία. Δεν είναι δυνατόν. Ό,τι επιτροπή και να είναι. Ακριβώς, ναι. Όχι, αυτό θέλω γιατί. Όχι, έκανε μια ερώτηση, μάλλον δεν προχώρησε. Όχι, την έκανε ο Κώστας και μετά το διευκρινίσαμε. Και να μην μείνουν απορίες. Άλλο θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, ρίχνει ένα στον παλάξι τον άλλο ποιο πρώτο έκανε την ερώτηση. Όχι, δεν κατάλαβε. Νομίζω ότι δεν προχωράμε και οι τρει. Προχωράμε και οι τρει. Υπάρχουν απαντήσει σε όλα. Πότε θα είναι αυτά τα βιβλία έτοιμα και είναι αυτή τη στιγμή ομάδε είναι πάνω στο. Το έργο γράφουν, δηλαδή γράφονται τα βιβλία αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό προσπάθησα να εξηγήσω, ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από το 19 θα εφαρμοστεί. Από τη στιγμή που αυτά τα προγράμματα θα αποκτήσουν ΦΕΚ, δηλαδή ακόμη ήταν μια παράδοση χθες. Έτσι δεν ξέρουμε το Υπουργείο, ελπίζουμε ότι φαντάζομαι ότι θα το υιοθετήσει. Ξεκινάμε από το Δημοτικό, που σημαίνει οι τέσσερις τάξεις, και γράφονται βιβλία για τις τάξεις του Δημοτικού. Ελπίζουμε ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2019.
Ωραία. Παράλληλα, στην επόμενη σχολική χρονιά, ναι, παράλληλα προετοιμάζονται και θα προετοιμάζονται και τα βιβλία, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν από ομάδες συγγραφέων, ναι, όπου θα μετέχουν και εκπαιδευτικοί που ξέρουν καλύτερα, έχουν την εμπειρία της τάξης. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς όλος ο δημόσιος διάλογος περιστρέφεται γύρω από το τι. Δεν έχουμε πρόβλημα στο τι. Το πρόβλημα είναι το πώς. Καταλάβατε. Είναι... Εσείς επικεντρώνεστε στο θέμα της διδασκαλίας περισσότερο. Βεβαίως. Ο τρόπος της διδασκαλίας. Στον τρόπο της διδασκαλίας και όπως είπα, τι σημασία έχει αν είναι μέσα στο βιβλίο και λέει μπλα μπλα αυτό ο Φίλιππος, αυτό ο Αλέξανδρος. Το ζήτημα είναι, μπαίνει ο δάσκαλος μέσα, τι λέει. Να ρωτήσω κάτι, το πάνω σε αυτό τώρα. Υπάρχει προθυμία και να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως. Αυτό είναι, γιατί όλη η ουσία δεν είναι το βιβλίο. Έχουμε συμμάχους στους εκπαιδευτικούς. Ένα φοβερό καθηγητή φιλόλογο στο Λύκειο του Ερχομενού, ο οποίος άφηνε το βιβλίο της ιστορίας και μας το πει. Λοιπόν, κυρία Κουλούρη, μισό λεπτό, θα σας διακόψουμε. Έχουμε εικόνα από την Ελούντα. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, βλέπουμε και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι η πρώτη συνάντηση από αυτή την ώρα. Έχουμε φυσικό ηχό. Είχαμε λίγο, δεν έχουμε άλλο. Από αυτή την ώρα μέχρι τις 11.30 θα λάβουν χώρα τρεις διμερείς συναντήσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε εικόνα μπορούμε να διακόπτουμε και να βλέπουμε τι γίνεται στο νησί. Είναι ο καναπές. Α, είναι ο καναπές. Άρα οι πρώτες κουβέντες θα τους ακούσουμε. Δεν έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν τις πρώτες εικόνες λοιπόν από την Ελούντα. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη θα εστιάσει στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας εν ώψη της εξόρυξης στην Κυπριακή ΑΟΣ, στις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό και στο συντονισμό των δύο χωρών στο πλαίσιο των τριμερών και πολυμερών σχημάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν, συνεννοείστε, γιατί σας λέω, αν αφήσει το βιβλίο, μας άφηνε το βιβλίο και μας διδάσκει εξαιρετικά την ιστορία. Τη λατρέψαμε την ιστορία όλοι μας. Ναι. Αυτό έχουμε, όπως σας είπα, συμμάχους εκπαιδευτικούς. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να διδάξουν έτσι. Το εγχειρίδιο, επιτέλους πρέπει να απελευθερωθούμε από το εγχειρίδιο. Ζούμε σε μια εποχή, εδώ τα παιδιά όλα μόνο γκουγκλάρουν για να βρουν κάτι, ένα ιστορικό γεγονός. Το θέμα είναι πώς θα κάνεις ένα μάθημα, μπορείς να τους πεις ότι θα διαβάσεις μόνο αυτές τις σελίδες. Πρέπει να απελευθερωθούμε από το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο θα υπάρχει παράλληλα, αλλά όχι μόνο το εγχειρίδιο, δεν φτάνει. Και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, μπαίνει στην τάξη σε παιδιά τα οποία δεν ξέρετε κάτι, κυρία Κουλούρη, προφανώς το ξέρετε, γιατί επιτελείτε αυτό το έργο, είσαστε με τους φοιτητές, εν πάση περιπτώσει, είσαστε στην επόμενη φάση. Αλλά τα παιδιά λένε για την ιστορία, τα μαθαίνουμε παγκαλία, μετά δεν θυμόμαστε τίποτα. Ακριβώς. Και δεν έχουν καταλάβει πού τοποθετούνται τα γεγονότα. Δεν υπάρχει, δηλαδή χάνουν τη σειρά. Είναι τόσο αποσπασματικό που δεν ξέρουν ξαφνικά πώς βρίσκονται από το ένα σημείο της ιστορίας στο άλλο χρονικά. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κουλούρη, σας ευχαριστούμε. Απλώς κάτι τελευταίο έτσι, γιατί για μένα είναι κρίσιμο. Είμαι καθηγητής και σε 5, 6, 7 χρόνια παίρνω σύνταξη. Δηλαδή, έχω περάσει μια ζωή να διδάσκω ένα μάθημα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πώς θα ξεκολλήσω, δεν πρέπει κάποιος να με εκπαιδεύσει, να μου εξηγήσει ότι πάμε σε ένα επόμενο βήμα, σε ένα άλλο τρόπο διδασκαλίας, να το μάθω κι εγώ, να το καταλάβω για να μεταλαμπαδεύσω τη γνώση με έναν άλλο τρόπο. Αν δεν γίνει αυτό, όλα τα άλλα είναι, πέφτουν στο κενό, φοβάμαι. Μα αυτό το είπα ακριβώς, ότι το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο η συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων, αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πριν το 19 όμως, πριν πει το... Εννοείται. Παράλληλα με το που θα ξεκινήσουν να γράφονται τα νέα βιβλία, δεδομένου ότι έχουμε τα προγράμματα σπουδών, θα αρχίσει και η επιμόρφωση, γιατί η μέθοδος είναι γνωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μακάρι να η ιστορία να... Είναι το καλύτερο μάθημα. Έχει χάσει το νόημά τη. Είναι από τα καλύτερα μαθήματα για μένα. Για ρώτα τα παιδιά σου, να δει πόσο δυσκολεύονται και δυσκολεύονται. Πάμε παρακάτω. Τι έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα συνέχεια σήμερα. Ναι, έτσι.